Δόξα στον Κύριο, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό και για αυτή την χρονιά που μας έδωσε και την ανοίγει μπροστά μας και μας έδωσε, πιστεύω, τα καλύτερα και τα ωραίτερα την πρώτη βραδιά και την πρώτη μέρα της χρονιάς για ένα όμορφο και καλό ξεκίνημα. Πολλές σκέψεις έκανα πριν τη χρονιά που πέρασε, αλλά κατά το τέλος του χρόνου μου έβγαινε κάτι περίεργο, που δεν, εντάξει, δεν μπορούσα κάπου να το δικαιολογήσω. Ως που κάποια στιγμή, διαβάζοντας το Λόγο του Θεού, το είχα διαβάσει πριν αρκετό καιρό, έφτασα σε ένα σημείο εκεί στη 1056 σελίδα στον Τιμόθεο Β, στο τέταρτο κεφάλαιο, δέλτα κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο, και λέει, διαμαρτύρομαι λοιπόν εγώ ενώπιον του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, ως τις μέλη να κρίνει ζώντας και νεκρούς εν τη επιφανία αυτού και τη βασιλεία αυτού. Κήρυξον το λόγον, επίμενε εγκαίρος, ακαίρος, έλεξον, επίπληξον, πρότρεψον, μετά πάσης μακροθυμίας και διδαχής. Όλα αυτά μου κάτσανε καλά. Εκείνο που δεν μπορούσε να μου κάτσει καλά ήταν το διαμαρτύρεται. Διαμαρτύρομαι. Διαμαρτύρομαι. Γιατί λέω διαμαρτύρεται? Κι όμως, αδερφοί, ο Λόγος του Θεού μας δίνει όλη την εξουσία αλλά και όλη τη σοφία για να εννοήσουμε. Και με πάει σε ένα κήρυγμα το οποίο έκανε ο Απόστολος Πέτρος και λέει, και ο Πέτρος είπε προς αυτούς, μετανοήσατε και ας βαφτιστεί έκαστος ημών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών και θέλετε λάβει τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντα τους εις μακράν όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών και με πολλούς άλλους λόγους διαμαρτύρετο και προέτρεπε, ακούστε, λέγον, σώθητε από τις διεστραμμένης ταύτης γενεάς. Ξέρετε που βρισκόμαστε? Τότε εννοήσα, τότε κατάλαβα. Βρισκόμαστε, αδερφοί, μέσα σε αυτή τη διεστραμμένη γενεά και έρχεται και μας καλεί, όχι απλώς μας καλεί, μας καλεί και μας καλύπτει ο Κύριος όλους μας κάτω από την εφέλη του, κάτω από το Πνεύμα του το Άγιο, και μας δίνει δύναμη, εξουσία, όραση. Και εμείς τι κάνουμε, αδερφοί? Πώς διαχειριζόμαστε αυτά τα οποία μας δίνει ο Κύριος? Με την εξουσία ότι εγώ είμαι παιδί Θεού, εγώ έχω φτερά και μπορώ να πετάξω και σας βλέπω όλους εσάς μικρούς. Εγώ είμαι κάτι, γιατί μου έδωσε αυτή την εξουσία ο Θεός. Αλλά ίδιος ο Λόγος του Θεού έρχεται και βάζει τα πράγματα στη θέση του. Γιατί, αδερφοί, θα πρέπει σε οποιοδήποτε πρόβλημά μας, σε οποιοδήποτε ζήτημά μας, να αναζητήσουμε μέσα στο Λόγο του Θεού τις απαντήσεις. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει, ταλέπορος άνθρωπος εγώ, τι θέλει με ελευθερώσει από του σώματος του θανάτου τούτου. Ευχαριστώ εις τον Θεό δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Αδερφοί, όπως ακούσαμε και πριν από τους αδερφούς, έδωσε ο Θεός Υιόν, στον οποίον αυτόν πρέπει να υποταχθούμε άπαντες και να εννοήσουμε αυτό το οποίο κάνει ο Θεός στη ζωή μας, γιατί εμείς δεν υπάρχουμε. Και σας το λέω με όλη τη σημασία της λέξεως, δεν υπάρχουμε. Δεν φαινόμαστε και ούτε πρέπει να φαινόμαστε. Θα μου πείτε, μα σε βλέπω. Ζωντανό, δυνατό. Και λέει στον Απόστολο Πέτρο, στη Β' Πέτρου, ταπεινώθητε λοιπόν υπό την κρατεά χείρα του Θεού για να σας υψώσει εν καιρό και πάσαν μέρημναν ημών, ρίψατε επ' αυτόν διότι αυτός φροντίζει περί ημών. Εγκρατεύθητε, αγρυπνήσατε, διότι ο αντίδικός σας διάβολος, ως λέω νοριόμενος, περιέρχεται ζητών την ανακαταπίη, εις τον οποίον αντιστάθετε μένοντας στερεοί εις την πίστην, εξεύροντες ότι τα αυτά παθήματα γίνονται εις τους αδερφούς σας τους εν Κυρίω. Ο δε Θεός πάσης χάριτος, ώστε σε κάλεσεν ημάς
εις την αιώνιον αυτού δόξα, διότι δια του Ιησού Χριστού, αφού πάθητε ο λίγον, αυτός να σας τελειοποιήσει, στηρίξει, ενισχύσει, θεμελιώσει. Εις αυτόν η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σας έγραψα εμβραχυλογία δια του Σιλουανού του πιστού αδερφού, ως φρονών προτρέπων και επιμαρτυρών, αυτό θέλω να εννοήσουμε όλοι, ότι αυτή είναι η αληθινή χάρη του Θεού στην οποία στέκεστε. Σας ασπάζεστε εν τη Βαβυλώνη, στην εκλεκτή εκκλησία και Μάρκος ο γιος μου. Ασπάσετε αλλήλους εμφυλήματι αγάπης, ειρήνη εις πάντας ημάς, εις τους εν Χριστώ, Ιησού αμήν. Αγάπη και ειρήνη, αδερφοί. Αυτό πιστεύω ότι είναι το μεγαλύτερο το οποίο πρέπει να ζητήσουμε αυτό το χρόνο τον οποίο έρχεται. Αγάπη και ειρήνη. Να έχουμε ανάμεσά μας. Και μέσα από αυτό βγαίνει ένα. Ξέρετε ποιο είναι? Η ενότητα. Που αυτό δεν μπορεί να το διαλύσει κανένας. Όταν υπάρχει αγάπη, ειρήνη, την ενότητα αυτή την οποία τη δίδει ο Χριστός, δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο διάβολος. Όσο και να παλέψει, όσο και να προσπαθήσει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και όπως σας βλέπω και με βλέπετε, πιστεύω ότι όλοι σας τη θέλετε, όλοι σας τη ζητάτε και όλοι μας θέλουμε να μείνουμε ενωμένοι. Για να μην μπορεί κανένας να μας κουνήσει, και ιδιαίτερα ο διάβολος, μέσα σε αυτή την πίστη. Γιατί ήρθε ο Θεός και έδωσε τον Υιόν Του, το μονογενή, για μένα και για όλους εσάς. Και αυτό πρέπει να το εννοήσουμε. Δεν το έδωσε για την αδερφή και δεν το έδωσε για μέναν. Δεν το έδωσε για μέναν και δεν το έδωσε για όλους εσάς. Το έδωσε για όλους μας. Τον έδωσε για όλους μας. Για να μείνουμε πού? Πιστοί. Πού? Στο Λόγο του Θεού. Πού? Στο Χριστό. Και με αυτόν τον δρόμο, με αυτή την πορεία, με τον Χριστό να κρατάμε, όπως είπε ο αδερφός, το χέρι Του. Να τον κρατάμε. Στο χέρι Του. Το χέρι μας, αν σας βολεύει καλύτερα. Όμως να τον αφήνουμε να πηγαίνει μπροστά. Γιατί το να πάμε εμείς μπροστά, κάνουμε λάθη. Μας επαναφέρει. Σας πληροφορώ όμως ότι πονάει. Και καλύτερο είναι να πηγαίνουμε κατά το θέλημα αυτού, όπως μας το ζητάει, όπως μας το θέλει, όπως μας οδηγεί. Έχουμε το λόγο του, αδερφοί. Μην βλέπετε σε μέναν. Μην ακούτε εμέναν. Γεμίστε όμως με τη φωνή την οποία είναι λόγια του Θεού, λόγια του Χριστού. Δεν είναι λόγια δικά μου. Και αυτό σας το λέω γιατί θα μπορούσα να το λέγα αλλιώς, αλλά γνωρίζω ότι δεν είναι δικά μου, γιατί πριν 11 χρόνια δεν ήξερα να πω για αυτά τα λόγια. Όταν όμως έρχεται ο Θεός και μου φέρνει κάποιον μπροστά και μου μιλάει για διάφορα πράγματα, άσχετα, για δυνάμεις και εξουσίες της γης, και εγώ κάθομαι και τον ακούω. Πιστόλια, ναρκωτικά, σύριγγες, ενέσεις, και εγώ τον άκουγα. Και εγώ μπορώ να κάνω αυτό και εγώ μπορώ να κάνω εκείνο και τον πήγαινα. Και αφού, όπως ξέρετε, έχω ταξί, έτσι. Και τον πήγαινα και όταν έφτασα σε κάποιο σημείο και σταμάτησα, με πλήρωσε. Του λέω, καλά όλα αυτά, αλλά ένα θα σου πω. Να είναι ο Θεός μαζί σου όπου και να πας. Ξέρετε τι έκανε? Έκατσε επί 3 λεπτά με την πόρτα ανοιχτή. Με κοίταγε, τον πήραν τα κλάματα, μου είπε σε ευχαριστώ και έφυγε. Ο Κύριος να μας ευλογεί, αδερφοί.